Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο ενική παρακολούθηση. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές και αργίες. Κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δεν μας ρωτάει. Σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει? Σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει? Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το ταξίδι που θα αλλάξει την πορεία, για να πιάσουν την καλή. Παρακαλώ, γράφουν τα πίξη. Μέλφο μου, τι χάνεις? Είσαι καλά? Εχαθήκαμε, κόρη. Δεν μου πεις ότι χρειάστηκες ταξί για τις μυθικές μας. Τα γενέθλια μου. Όχι, όχι, μεθαύριο. Ευχαριστώ πάντως, κόρη. Έτσι κι αλλιώς μόνο εσύ και η κόρη μου θυμάστε τα. Ναι, ναι. Πού? Στις Μπαχάμες. Πού ανακάλυψες, κόρη, τις Μπαχάμες? Είπα σου ότι έχει ελεύθερους εκατομμυρίους και κάτω. Αν έχει κανέναν παραπάνω, στείλε μου και εμένα. Θέλω άλλο δώρο. Ναι. Άντε, κόρη, να πάει σταλό. Καλό ταξίδι και ευχαριστώ. Άμα είναι νάρτης, ξαναγιορτάζοντα. Άντε, γεια, γεια. Στο καλό. Άρουλα, αγωνεύχουν τα γενέθλιά σου? Μεθαύριο. Πόσο χρόνο γίνεσαι? Πέ μου. Ξέρεις, γιατί σε ρωτώ, για να ξέρουμε πώς αλλιωρούθηκε να βάλουμε έναν... Ας την τούρτα να σου πιάσουμε. Βάλε μια λαμπάδα, Σίμω μου, και να σε μέσα. Εγώ, ρε ξεράκι, μια χρονιά εγιόρτασα τα γενέθλια μου και όφαρε μες στον ίδιο χώρο. Εγώ 5-6 ώρες το χρόνο πάει γιορτάζω. Α? Α, να σου εξηγήσω. Ο Ξενάκης κυκλοφορεί. Και επειδή κυκλοφορεί, γνωρίζει κόσμο. Και όταν λέμε κόσμο, εννοούμε εγκόμενες. Γυναίκες, να ξέρει. Και επειδή είναι γνωστός ο Ξενάκης της νύχτας, αρκεύκουν οι εγκόμενες και πάρμα πόζει Ξενάκη, πάρμα που τα Ξενάκη. Να σε πάρουμε πόζει Ξενάκη, να πάρει που τα Ξενάκη. Κατάλαβες, αντιλαμβάνεσαι με. Ναι, αντιλαμβάνομαι, σε ακούω, σε λάθος. Ο Ξενάκης όμως επειδή τραγουδά σε κέντρο. Και δεν μπορεί όλη νύχτα να ξενυχτά και μετά τα μεσάνυχτα να πηγαίνει σε άλλα κέντρα να γυρίζει για να το δείχνουν οι γκόμενες ότι κυκλοφορούν μαζί του. Κατάλαβες, γιατί είσαι ο κόσμος άλλο και θωρεί. Και να ξυπνά το πρωί και να ακούει μες στα αυτιά του, έλα Ξενάκη over που κάποιον κύριο μπάμπο μπορεί να γραφεί ο ταξί. Έλα Ξενάκη over, πού είσαι Ξενάκη over, ξύπνα Ξενάκη over. Αντιλαμβάνεσαι με, ναι. Ναι, αντιλαμβάνομαι σένα, με κάποιο σημαίνα διάσημο, βάλετε με σημαίνα μέσα στον κόλπο. Όχι, το πρόβλημα μου, ξέρεις ποιο είναι μόνο. Πίνε ποτα, αντιλαμβάνεσαι. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Πες όσο τον άσχησε το κιούνο. Ένα λεπτό, παίζεις εσύ. Πες μου, για τα γενέθλια σου, όχι πες μου τίποτε όμως, α. Να σου πω αμέσως. Επειδή όμως ο Ξενάκης, εσύ το πρόβλημα που δεν μπορεί να τις ξεμοναχιάσει, πήγαινε πως πήγαινε ποτά, και έχει το μεγάλο γκόλπο των γενεθλίων. Όψε κούκλα μου, δε, εγώ έχω τα γενέθλια μου και δεν μπορώ να βγω έξω. Πρέπει να μείνω μόνος μου, σπίτι μου, μαζί με το πιο αγαπητό πρόσωπο τη στιγμή που υπάρχει. Και ξεμοναχιάζομαι στο διαμέρισμα. Καλά, ρε Ξενάκη. Την πρώτη φορά ξεμοναχιάζεσαι με τα γενέθλια σου. Ότι εμείς είναι τα γενέθλια σου. Τη δεύτερη φορά, είναι από την λαλή σε ξεμοναχιάζεσαι. Τη δεύτερη φορά, αφού τη ξεμοναχιάζεσαι το διαμέρισμα μπαμπά μου, λαλή μου τσίνη. Δεν είναι ανάγκη να πάμε Ξενάκη μου έξω. Ναι, είναι ανάγκη να πάμε έξω. Α μείνουμε μόνοι μας, να κάνουμε τα μάτια μας. Αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι. Εξάρεσαι. Σε τυχερό, ρε. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μουμπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Κάθεσαι να ακούεις τα παραμύθια του Ξενάκη, Παμπο. Αρέσκω μου, ρε. Είσαι εσύ για έτσι κοπελουρίσιμες κουβέντες. Άμα να αρχίσεις έτσι κουβέντες, να του κόπεις τη φόρα.
Μάντζε και ο Σπάρκεψερ, είναι ο Μάρκεψερ. Άρχεψε και λάλες του εσύ για τις κοπέλες που γνωρίζεις κάθε χρόνο, μπαμπό. Είπα του ρε Αδάμο για μια χρονιά που ήρθαν τα γενέθλια μου δυο μέρες. Ακούμε μπελάρες που το ξενάγει. Τώρα ακούμε και που είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος ηλικιωμένος. Ω, ρε αλήθεια ρε. Ήρθαν τα γενέθλια μου δυο φορές ρε. Ήρθαν τα γενέθλια σου. Δυο φορές μέσα στον ίδιο χρόνο, δυο μέρες μέσα στον ίδιο χρόνο, μπαμπό. Ναι, ρε, ναι, ρε, δυο φορές μέσα στον ίδιο χρόνο, να σου πω ψέματα. Να πάει να κοιταχτείς. Ρε, Άδαμο. Ήταν τότε που ήμουν η Ιαπωνία, ρε. Εντάξει. Και ύστερα πια από Buenos Aires. Καταλαβες. Παρακάτω, φλιαρίζεις με ασχετολογίες. Άκου να σου εξηγήσω. Ήμουν η Ιαπωνία, Τόκιο, στο λιμάνι. Ωραίο λιμάνι, α. Λοιπόν, πιάνουμε σήμα από τον ασύρματο και λέει ο Μαρκόνης του πλοίου να πάει να αντικαταστήσει τον Μαρκόνη κάποιου άλλου πλοίου, διότι αρρώστησε ο ασυρματιστής. Άρον, ξαπολούμε το ποτό που επίναμε και μέσα γιορτάσαμε τα γενέθλια μου. Μπαίνουμε στα αεροπλάνο όλη νύχτα. Ταξίδευκα την άλλη ημέρα που έφτασα από Buenos Aires. Ήταν η μέρα που άφηγα πίσω μου τα γενέθλια μου στην Ιαπωνία. Κατάλαβε. Του και από την αρχή. Πάνε έσβησα κεράκια. Φου. Και γιόρτασε δυο φορέ τα γενέθλια μου στο χρόνο. Δυο φορέ. Και έβαλε δυο χρόνια στην πλάτη σου έτσι, μπάμπο. Ωραία. Μεσημέρι. Πενήντα, κυρία Πάτρα μου. 50. Σοβαρά. Ναι, άμα θες να σου δείξω πιστοποιητικό γεννήσεως. Άντε. Πάντως, όχι φαίνεται μου. Ούλοι παίρνουμε για 49,5. Όχι, σε κόζι. Πέ μου, σήμερα, τώρα, πόσο νιώθεις. Σήμερα τώρα. 20-25. Χριστέ μου, είμαστε συνομήλικες, πέ μου. Φουλαλής, φέτος θέλω να τα γιορτάσω. Αν και ξαναγιορτάσα τα. Φέτος όμως θα τα γιορτάσω. Ύστερα από 50 χρόνια ξαναθωρούμε. Και με ποιους είναι να τα γιορτάσεις? Με ποιους? Με τούτους τα μέσα θα τους αχαήρευτους. Έχω και κανέναν άλλο. Είναι η οικογένεια μου τούτη. Να σε καλέσω για σένα, κυρία Πάτρα. Ευχαριστώ σου, μαρουλά μου. Να σου βοηθήσω, κόρη. Σου κάνω κανένα φαΐν, κανένα γλύκισμα. Θα κάνω τίποτε. Δεν τώρα σε θα κάνεις τίποτε. Να μας καλέσεις και να μας αφήκεις νηστικούς, κόρη. Λυπήθου τον μπάμπον, κόρη, τουλάχιστον. Θα τα φέρω ούλα έτοιμα. Δεν θα ντζήσω πάνω τζιν την ημέρα σε φαγιά, όχι. Μπολάρι, αγιά. Χαλάλι. Χαλάλι, μπάτρα μου. Κάθε 50 χρόνια θα σηκωστώ το πρωί και θα έρθω δουλειά έτσι για να με χάσω το μεροκάματο. Κύριο στις 4 να φύγω, να πάω να σας στώ, να λουθώ, να ετοιμαστώ. Η ώρα 8 να μου φέρουν τα φαγιά και η ώρα 9 να έρθουν οι φίλοι μου. Οχ, να το διασκεδάσουμε. Δόξα σας. Κύκλοφορώ και απλοφορώ γιατί ποτέ... Κορή Μαρούλα, εγώ να σε βοηθώ με τα ποτά. Και από τα. Είναι τα θα πίνουμε ποτό. Πάμε ο μπάρμα, ξέρει να κάνουμε ένα ποτά, τα σερβίρω, ο ποτάτσις. Ναι. Έχω τα ούλα κανονισμένα, σήμω μου. Και τον πάρμα και τα γκαρσόνια. Δεν μου πεις ότι να έχουμε γκαρσόνια. Καλό. Κάτι Φιλιππίνες ζούθηκα, ρε, αντρόινο. Και αμέσως στην γειτονιά μου, εφιλέψαμε. Κάθε Κυριακή παίρνω τους στον κήπο και αμέσως να τους πιάνω λεφτά. Μα κάνεις κούρσες μούχτη. Έλα ρε, ο δρόμος μου προς το γραφείο, να πάρω λεφτά των πλασμάτων. Είναι τα πολλά που πιάνουν. Είπα τους πουλάδες για την νύχτα να έρθουν και να τους πληρώσω. Νο, λαλί μου ο Φιλιππινέζος, νο. Παίρτε οι μίσες μαρούλα νο μάνι. Ω, μη τριν εισηγεία. Σονοτάω το Φιλιππινέζου. Καλό ήταν μου. Στο Φιλιππινέζου κι, α. Ναι, κι. Πάμπο μου, να σε μάθω Παβλίν. Δηλαδή, ρε, εγώ δεν είμαι πλάσμα να έρθει κάτι να μου πει μια φορά το χρόνο να ζήσω. Εφαστέ, άντε σήκω τη σειρά μου. Σήκω. Είμαι μαύρο, αφού άλλη δουλειά δεν κάνω. Άντε πάμε από τόπο στα νιάτα. Οπα, γεράματα πάμε. Άντε μάνα μου. Άντε στήστα. Άντε κυρία Μαρούλα μου, μια ζωή παράπονο δεν σου λαλούμε να ζήσει. Αφού γιορτή τη Παναγία σε 10 φορέ το χρόνο, σου λαλούμε 10 φορέ το χρόνο να ζήσει. Ναι, και κάθε φορά που τη Παναγία έρχεστε, ζελαλίτε μου, έτσι σήμερα η γιορτή σου, κυρία Μαρούλα μου, είναι άλλη φορά, ναι. Μπλάφτη να μου πείτε κάθε φορά χρόνια πολλά. Καλά, κύριε Μαρούλα μου. Στα ημέθλια εγώ θα σου λαλού λίμερα κάθε λεπτό να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει, να ζήσει. Χάτι. Ποιο παίζει πρώτο. Μαρούλα. Έλα.
Ντά δώρο θέλει να σε πάμε στα γενέθλιά σου. Θέλω τίποτε, ρε Πάμπο. Τίποτε. Να μου φέρετε όλοι σας μια αθοδέσμη, κανείμε. Μια μάτσα γανή. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, στην εκπομπή «Ο Ξενάκης του Ονείρου». Στο μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει ανάμεσα στις δύο μουσικές εκπομπές μου, ακούστε μουσική και σημειώστε την μεθαυριανή ημερομηνία και ιδιαιτέρως οι ακροατές μας. Έχουμε γενέθλια. Όχι γενέθλια του σταθμού, αλλά τα γενέθλια της κυρίας Μαρούλας μας, κυρία Μαρούλα Χαραλάμπους, γνωστή από τις συνταγές μας και από την εκπομπή της. Η οποία, κυρία Μαρούλα, θα κλείσει τα... Όχι, δεν θα σας πούμε πόσα χρόνια κλείνει η κυρία Μαρούλα, άλλωστε θα είναι και το θέμα του σημερινού μας διαγωνισμού. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας είναι πόσα χρόνια κλείνει η κυρία Μαρούλα. Αυτός που θα κερδίσει, αν είναι άντρας, θα κερδίσει μια κούρσα με το ταξί της κυρίας Μαρούλα στα περίχωρα της Λευκωσίας, και αν είναι γυναίκα, αν είναι γυναίκα αυτή που θα κερδίσει το... Θα είναι γυναίκα. Ενώ θα πάει με τον Ξενάκη κούρσα στο όνειρο του ταξί. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, Ξενάκη, συγκίνησες με πολλά. Και όποιος γιορτάζει η γενέθλια να του κάνουμε ένα εκπομπέ και Παναήρκα Πάμπο, κάναμε το σταθμό για να προβάλλουμε τον όποιον. Κύριε, door to door, η Μαρούλα μας, ενώπια όποια. Να παίρνει τηλέφωνο ο καθένα και να λέει κάθε λίγο χρόνια πολλά, Μαρούλα, να ζήσεις. Σοβαρά πράγματα τούτα, για σοβαρό σταθμό, για σοβαρούς ανθρώπους. Αφού δεν θέλει άλλο δώρο, γε μου, και εμείς εν τούτον το δώρο που αποφασίσαμε να εσκάουμε, να που σε πειράζει. Έδεισες το ψηλό μαντήλι, εσύ, δεν θέλει άλλο δώρο. Πρώτα την κυρία Μπάτρα να δούμε, που ξέρει κάτι παραπάνω. Εντάξει. Ένα δώρο πάντα είναι καλοδεχούμενο μου τον καθένα μας, ανεξάρτητα λέει ότι δεν το θέλει. Να τη σγοράσουμε. Να τη σγοράσουμε ένα δώρο. Γιατί να τη σγοράσουμε. Αλλά τι να τη σγοράσουμε. Να σκεφτείς, Πάμπο, να κάτσετε κάτω και να σκεφτείτε και να αποφασίσετε κάτι που αξίζει. Όχι τηλεφωνήματα από τον καθένα, χρόνια πολλά, Μαρούλα. Σκέφτου. Έχεις και μέρες καιρό. Σκέφτουμε. Εσύ γιατί δεν σκέφτεσαι. Και εγώ σκέφτουμε. Εσύ, η κυρία Πάτρα, είναι μπουλάρης. Να τις πιάσουμε ένα μπουλούι. Ο τούτα που κελάει δου. Και ο Αδάμος η Λένια. Αφαιρούν και τα μωρά τους, δεν πειράζει. Λοιπόν, ένας ο Πάμπος, εσύ, τέσσερις. Λοιπόν, η κυρία Πάτρα, πέντε. Ο Ξενάκης, έξι. Μα ο Ξενάκης είναι ο Αρκάζης το μόνο, να έρθει μόνος του, μην τις σηκώνει. Να βάλουμε εφτά, μπορεί να φύγει καμιά μητσιά. Η Μάλαμη και ο Ρόι της, εννιά. Μα βάλει και αφιλιππίνη ζούκια. Καλά, αν γίνω σε θέτους, τα ίσω μέρα, κύριε, λέει. Μια εγώ, δέκα, είμαστε καλοί, ναι. Πέμουν να έχει παραπάνω φαΐ, γιατί μπορεί να έρθει και κανένας άλλος. Φαΐ παραπάνω να έχει, αλλά ποιος είναι να έρθει σήμα μου. Πάντα, σε τις περιπτώσεις κάποιος βρέτε. Ρε, να πούμε και της κυρίας Αντιγόνης. Όχι, ρε Μαρούλη, όχι, ρε ασκηράσε να έχω ρέψα, αύριο να φέρει και μουσική για να χορέψουμε, να. Ού, καλό, να σου φέρω και ορχήστρα ζωντανή. Έχει και πεθαμένη η ορχήστρα. Μόνο δεν ξέρω, αλλά πελάρες. Ε, μου ποντό, Cindy Player, έχεις σπίτι σου, κύριε Μαρούλα. Να μου τούτο. Cindy Player. Ένα μηχάνημα, έτσι όπως το τετράγωνο μακρύ, για μην από τότε μπαίνει πάνω ένα δίσκο το Cindy. Όχι, εγώ μόνο pick-up έχω. Και στερεοφωνικό, μάλιστα. Pick-up, μα έχει ως δίσκο το pick-up, κυρία Μαρούλα μου. Είναι τώρα Cindy, μόνο Cindy έχω. Να τα φέρω εγώ. Αύριο όμως να φέρει και κανένα λαϊκό, ρε. Θέλω να ρίξω αύριο τη ζεμπεκιά μου. Συνεπιές, σε βλέπω, έχω αγγευγές. Ρε Ξενάκη, όχι να ξεχάσεις, α, άδικα. Βρε γυναίκα, τι νος είναι τα παιδιά. Βρε γυναίκα, τι νος είναι τα παιδιά. Κέντρο, Πάμπο, Πάμπο. Το να μου φωνάζει εσύ, έλα, Πάμπο μου φωνάζει για... Έλα, Μαρούλα, ακούσει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα, Μαρουλού μου, μεγάλο μου παιδί, καλημέρα. Ε, είναι που γίνεται, είσαι με τα κέφια σου δώρο, α. Γιατί να μένει με, ρε, και πρόσεχε να μην μου τα χαλάσεις, α. Δεν θα σου τα χαλάσω, κόρη, τα κέφια σου εγώ, άμα είσαι κέφια εγώ, χαίρομαι, κόρη, Μαρουλά. Απλώς εγώ είμαι λίγο, έχω τα χάλια μου, κόρη, εν και δείχνω το που τον ασύρματο, αλλά πονώ λίγο τα πλευρά μου, είναι αρρωστήσω άλλο. Όχι, μα μου αρκέψεις αρρώσκες σήμερα, ρε Πάμπο. Τίποτε άλλο να έχεις να μου πεις.
Τι να σου πω, κόρη Μαρούλα, ακόμα η δουλειά να αρκέψει. Καλά, εντάξει, να έρθω μέσα, καλό, over. Κόρη Μαρούλα! Κόρη Μαρούλα! Έλα, κόρε. Σ' αρέσκεσαι, φέρεσαι μια μπουκάλα ζιβανία. Για να πιούμε? Όχι, να τριφτούμε. Over. Καλημέρα, Σίμω. Καλημέρα, Μαρούλα. Έφερες τη ζιβανία του Πάμπου? Το μόνο πράγμα που θυμήθηκες άμα με είδες είναι η ζιβανία του Πάμπου. Φαίνεται άρρωστος, κόρη. Εγώ πώς σου φαίνομαι, Σίμω? Εσύ φαίνεσαι μια χαρά. Αν θέλεις και εσύ τρύψη μόνο όμως. Με συνεχίσεις παρακάτω, γιατί να σου φορήσω την μπουκάλα. Ω, τζαπού το ρίζο καρπασόν. Χάλε ρε, Πάμπου. Να πάω στη γυαλούσα. Έλα, σε τρύψω, ρε. Δεν είσαι καλά, ρε Σίμω, μπορεί να με τρύψεις μπροστά στη Μαρούλα. Γιατί δεν μπορώ να πάθω εδώ να σε τρύφει, ρε. Να με θύσω τίποτε. Αντροπή, κόρη Μαρούλα. Γιατί να αρρωστήσεις σήμερα, έναν τράπηκες. Και έναν τροπή να σε δω. Γιατί να πω τι σήμερα, τι αύριο, ναι, κατάλαβα. Για αρρώσκε, αρρώσκε. Ελπίζω όμως ως πόψε να γιάνεις, α. Ναι, αμέγιαν ως πόψε, να πάω να μπω μες στα ρούχα, να τυλιχτώ το πάπλωμα και αύριο θα με ρολόι. Δεν μπορώ πιο μαζί σας, βαρέθηκα. Να πάω να πιω τον καθηγητή. Δεν μπορώ πιο. Και μετά την πρωινή μας καλημέρα, αγαπητές ακροάτριες και ακροάτριες, μια μουσική επιλογή από ελαφρό λαϊκό τραγούδι, διαλεγμένα από εσάς για εσάς, από εμένα για εσάς, το ξενάκι του Ονείρου. Έκανες τηλεφωνήσω? Ού, την πρώτη ναι. Είχε τηλεφωνήματα. Είχε τηλεφωνήματα. Μπάμπα, σε εκπομπή ο ξενάκης, κυρία Μαρούλα μου, πάντα σε τηλεφωνήματα. Όχι, δεν εννοώ για μένα. Στη δική μου την εκπομπή, γιατί δεν έχει για εσένα τηλεφωνήματα, κυρία Μαρούλα? Είπα, μπορεί να ήθελε κανένας να μου πει κάτι. Κυρία Μαρούλα, για όνομα του Θεού, οι ακροάτρες οι δικές μου δεν τες ενδιαφέρει πώς με αρέσκει το κολοκάς. Ούτε με το πισί μας έστειλε σήμερα η κόρη μας χρόνια πολλά. Εμένα τι μου θα λαλείς, Μαρούλα. Εγώ ειδού έφερα σου τριαντάφυλλον και είπα σου και να ζήσεις και εκ μέρους μου και εκ μέρους της Λένιας και εκ μέρους του Γιωργάκη και εκ μέρους της οικογενείας όλης και δεν σου έφερα δώρο διότι δεν και σου αρέσει. Ευχαριστώ. Αγάμο μου, έγινε η αξία του δώρου. Αυτόν είπα και εγώ. Δεν πρέπει να αρέσει να το ξεχάσουν. Αν με ρωτάς εμέναν όχι. Επονίσαν τον τα πλευρά του η μίση μου. Άμα σε επονίσουν τα πλευρά σου, σταματά ο νους σου. Του Πάμπου είναι πάντα σταματημένος. Ο Μιτσής. Εκείνος δεν έχει συγχωρκέται. Πε μου, τώρα που έρχεσουν ο Σίμος, εν είδεν το τριαντάφυλλο. Και καλό είδεν το. Εν κατάλαβεν τίποτε, εσύ είπεν τίποτε. Είπε μου, ερώτησε με. Να μου αδάμω, σκέφτεσαι να κάνεις αγωγή ψεύτικα τριαντάφυλλα. Ρε μα ψεύτικο. Η ζωή και ένα ψέμα, Μαρούλα. Ούτε η κόρη μου τηλεφώνησε. Έλα ρε Μαρούλα, το μωρό μπορεί να κοιμάται ακόμα. Μέσο μέρη, κυρία Πάτρα. Κάθε χρόνο, δεν ξύπνα. Ναι, ένα σε... Έπιασα σε πρώτη, μάμα, να σου πω πρώτη χρόνια πολλά. Μαρούλα, μπορεί να εξενύχτησε που πότε το μωρό και κοιμάται, να ως πόψε να σου τηλεφώνει. Να μένε πιένε. Ω, Παναία μου, μεν κάνεις έτσι, λαλό σου, ως τα πόψε να σου τηλεφωνήσει σίγουρα. Όχι, 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 κυρία Πατρά μου, εξήγασε τους εκείνη, όπως και τους άλλους, μόνο ο Αδάμος το θυμήθηκε. Ναι, σιγά που θυμήθηκε ο Αδάμος, είπε τούτο η Λένια. Τώρα θέλεις να πάω μέσα να τους πω κι εγώ ότι κάτι εξίασα. Όχι, 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 όχι. Ξέρεις, δεν είναι η αξία, είναι η παραπώνηση. Ξέρω το, κορί, ξέρω το. Σήκωσ' το. Γραφείο ταξί λέγεται. Ποιος? Ναι, μια στιγμή. Για σένα, για να μην πεις ότι εσέ θυμηθήκαν. Ποιος? Που τη φωνή νομίζω ότι είναι ο πρώην σύζυγος. 15 χρόνια τώρα τα θυμήθηκε. Φέρτο. Ναι, Αριστέλα, να μου θέλεις. Ίσα σήμερα ήβρες να μου πεις ότι δεν μπορείς να στείλεις το μηνιάτικο του μωρού. Άτε! Ω, τι ωραία τριαντάφυλλα, πού τα ήβρετε, Μαρούλα? Έφερε μου έναν η κυρία Πάτρα και έναν ο Αδάμος. Γιατί?
Γιατί ξυπνήσαμε πρωί-πρωί και πάμε να αγοράσουμε που έναν τριαντάφυλλο της Μαρούλας καπετάνια. Α, εσύ με νοηθεί, γιατί το ξέρετε σας έτσι που πριν. Ρε παμπά. Τι είναι Μαρούλα μου. Έχει δίκιο ο Αδάμος. Για είναι τα πράγμα. Ο νους σου είναι σταματημένος. Ω! Και τι σε έκαμε και βρήκα. Κύριε Μαρούλα, για είναι τα φάνη να μιλήσουμε σήμερα. Δεν θα μιλήσω σήμερα. Δεν είμαι για μαγειρικές σήμερα. Γιατί? Γιατί, πάρ' τον νου σου και σκέφτου ρε, αν έχεις λίγο νου ακόμα. Α, εν το Παναρή είναι η Νικόλα, το... Δεν τα γενέθλια σου. Σιμώ, μπαμπό, εμπέθηκα. Ξέρασαμε τα γενέθλια της κυρία Μαρούλας. Α, Παναγιά μου, άλλο κάτι, δεν πρέπει να φύγει ένα λεπτό. Να ζήσεις κυρία Μαρούλα, χρονιά σου πολλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χρονιά πολλά, Μαρούλα. Ευχαριστώ, πάμπο μου. Α, δε εγκατοστήσεις, Μαρούλα. Έλα για ένα τσαρδελούδι. Α, χρονιά πολλά. Ευχαριστώ, Σίμω. Μαρούλα. Πέμ. Συγγνώμη, κόρη που το εξιάσα, αλλά φύγεται. Υγεία, ρε. Υγεία. Έλα σου πω, εμπόψε το πάρτι σου. Εμπόψε να λοιπόν να είναι. Κοίταξε, συγγνώμη που σου το λάβω έτσι τελευταία στιγμή, αλλά δεν θα μπορέσω να έρθω. Γιατί? Έτυχε μου μια σοβαρή δουλειά και... Ρε, εσύ μου πιο σοβαρή που τα γενέθλια μου. Συγγνώμη, αλλά αφού να νόσου, δεν μπορώ να το αναβάλω. Μια άλλη φορά. Πότε άλλη φορά, ρε, εσύ μου. Μπορώ να κλείσω τα 100. Γιατί τώρα είσαι 99. Άτε. Συγγνώμη, Μαρούλα. Άντε, καλή διασκέδαση. Γκίζα ρε τον. Αφού σου λαλώ ρε Μαρούλα, δεν μπορώ. Μπορώ τη μέση μου, μπορώ το πλευρό μου. Δεν μπορώ ρε Μαρούλα μου. Μα και να σε βάλω να δουλέψεις ρε Πάμπο. Να κάθομαι και αμέσως να διασκεδάζεται και εγώ να πονώ ρε Μαρούλα. Έλα κύριε Πάμπο, άμα έρθει και με, να σου περάσει. Μου παίρνα, πάτρα μου, μου παίρνα, ξέρω με μένα. Να έρθω για μένα από νότια, θα σχαλάσω την ατμόσφαιρα. Να, και τώρα μας την χάλασες, α. Συγγνώμη, Μαρούλα μου, αφού δεν μπορώ, τι να κάνω, δεν μπορώ, Μαρούλα μου, δεν μπορώ. Τι να κάνω, μπορεί να μου πεις τι να κάνω. Φταίω, φταίω. Γιζαρέ τον. Ναι, δεσπό μου, ναι, δεσπό μου, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, πόψε, θα μπορέσω να αυτοδιώσω. Έχω έναν, μια συναδέλφου, δύσκολο, ναι. Δεν καταλάβω. Να πάει με ο Γιώργο να δέρτο. Ο Ενάρτο! Ενάρτο να σου δείξω νόστο. Άντε, γεια! Κύριε Μαρούλα... Γίζα ρε τον και τούτο. Μαρούλα μου, φιλενάδα μου και συναδέλφισσα μου καλή. Ξέρεις με μένα, κρατώ τον λόγο μου πάντα. Όταν φυσικά αστάθμοι την παράγοντες και λόγια ανεξάρτητη της θελήσεώς μου δεν ανατρέπουν τα σχέδια και τους προγραμματισμούς μου. Μαρούλα μου, έχω πρόβλημα. Τα πρόβλημα, να δάμω μου. Τα μωρά μου. Πάθαν τίποτε τα μωρά. Διούν διαγώνισμα αύριο. Δεν χαράσει το πράγμα, ρε Αδάμο. Η Λένια είπε να κάτσουμε σπίτι να σκευάσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε πού, πότε απόψε. Μαρούλα, πού είναι την τελίστα. Σαμε που κάτω. Εμεί να μην ισχύω μα, κυρία Πάτρα μου. Τι ισχύω, Φιλιππινέζ. Ού, είμαστε πολλοί. Συγγνώμη, ρε Μαρούλα. Κυρία Πάτρα μου, πάω στα μωρά, εγώ. Εντάξει, εντάξει, κυρία Αδάμο. Άτε, πιένε. Και εσύ. Άτε, κυρία Πάτρα μου. Άντε, να πάμε κι εμείς πόψε να βγούμε έξω, να πάμε να διασκεδάσουμε. Πάμε, κόρη Μαρούλα, πάρα ντυθούμε, να στροτσιαστούμε και πάρα φάμε τις δυο μας. Στο Κινέζικο. Και σουβλάκια έγκαμε. Ω, Κινέζικο, ναι, νύχτα μου πόψε. Ό,τι πεις, άντε, Κινέζικο. Άντε, να πω τη τσέντα μου. Α, πιάστο, πιάστο, πατρά μου. Α, το πιάσουμε. Μάλιστα, λέγεται. Ναι, γραφείο ταξί. Ποιος? Αμάν, μια στιγμή. Για το αεροδρόμιο, λέει. Αεροδρόμιο, αν είσαι κανένα τα χαμή. Έγινεται, όχι, όχι, όχι. Μα είναι και πορεία. Το πλάσμα είναι άρτη από το εξωτερικό. Πάμε, κόρη, μια βόλτα, κόρη. Μα να πάμε υπόψε στα γύρια μου στο αεροδρόμιο, πατρά μου. Πάμε βόλτα να ντυθούμε και να φάμε. Δεν το πιστεύω, δηλαδή, δεν το πιστεύω. Μάλιστα, τι όνομα να ζητήσουμε. Μέρι Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Άντε, κόρη. Θα ντυθούμε, θα βαφτούμε. Και θα πάμε να φάμε στο αεροδρόμιο. Άντε πάμε, δεν τα πιστεύω παιδιά, τι γενέθλια.
Happy birthday to you, Marula. Happy birthday to you. Pizza, pizza. Pizza, pizza.